Στο φακό του Κάλυμνος Νιούς αναζητήσαμε τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο. Τον αναζητήσαμε για να μας σχολιάσει την πολιτική ζωή. Και μας είπε ότι μαζεύει ελιές. Μας φάνηκε λίγο περίεργο, λίγο παράξενο και λέμε πού μαζεύεις ελιές. Μας οδήγησε λοιπόν και νάτος ο κύριος Μαστροκούκος όντως μαζεύει τις ελιές του. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μαστροκούκο. Είναι η καλύτερη θεραπεία. Νομίζω ότι πέρα από όλα τα άλλα είμαστε και οικογενειάρχες, έχουμε και προσωπική ζωή. Σωστά. Είναι πολύ καλό να βγάλουμε το λάδι της χρονιάς. Και είστε μόνος σας. Μ' αρέσει. Ναι. Μ' αρέσει, ναι. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να χαλαρώσω, να κινηθώ. Σωστά. Έτσι, να κινηθώ γενικά και νομίζω ότι τέτοιες στιγμές είναι ώρες περισυλλογής. Πόσο λάδι βγάζετε κύριε Μαστροκούκο για να ξέρουμε δηλαδή. Όχι σπουδαία πράγματα. Για την οικογένεια φτάνει. Ναι, για την οικογένεια είναι μια χαρά. Α, πολύ ωραία. Για την οικογένεια και για τους φίλους. Α, και για τους φίλους. Καλό κι αυτό. Και πόσες μέρες κάνετε να το μαζέψετε. Φέτος δεν είναι η χρονιά. Οπότε σε 3-4 μέρες νομίζω ότι θα έχουμε τελειώσει. Εξάλλου δεν είναι πολλά, καμιά 25 δέντρα είναι. Όταν όμως είναι η χρονιά, η παραγωγή είναι πιο, έτσι, πιο πλουσιοπάροχη, πιο καλή. Αλλά πραγματικά σας μιλώ, επειδή ασχολούμαστε με όλα αυτά, τα οποία έχουν τις χαρές τους βέβαια, αλλά είναι και άκρος ψυχοφθόρα, νομίζω ότι μία απόδραση από την καθημερινότητα ωφελεί. Ωφελεί πάρα πολύ. Άρα και να μην σας ζητήσουμε να μας κάνετε σχόλια για την πολιτική ζωή του τόπου. Θα έλεγα να τελειώσω το μάζεμα της ελιάς, να κάνω το λαδάκι μου, ναι, να κάνω ψωμί, λάδι, ντομάτα και μετά αφού το φάμε θα επανέλθω με δρυμύτερη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά στο ψωμί, λάδι, ντομάτα ο μάμας πρέπει να είναι εκεί. Ωραία, θα σας φωνάξω λοιπόν εδώ στο χωράφι και νομίζω ότι θα περάσουμε καλά. Και μετά θα μπούμε τα πολιτικά. Ναι. Ναι. Έχετε να πείτε πράγματα για τα πολιτικά δρόμενα. Προφανώς έχω να πω, προφανώς τρέχει και ο προϋπολογισμός του Δήμου που σηματοδοτεί το τι μέλη γενέστε για το 2021. Προφανώς έχουμε να σχολιάσουμε αρκετά. Νομίζω όμως ότι σε 2-3 μέρες θα τα πούμε από κοντά. Ωραία. Λοιπόν, τι να σας ευχηθούμε. Να σας ευχηθούμε να μαζέψετε το λάδι σας να είναι καλό. Ωραίο. Και η μέρα παράξενη σήμερα. Και η μέρα έχετε τα γενέθλιά σας. Χρόνια σας πολλά, να είστε πολύ χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για όλα. Να χαίρεστε και την οικογένεια. Να είστε καλά. Κύριε Κούγκο, θέλω να κλείσω το ρεπορτάζ με την τέχνη. Πώς γίνεται το ξύσιμο, να το πούμε έτσι, της ελιάς. Με τι τρόπο. Θα σας πω, κύριε. Θέλει ένταση στο χέρι. Όχι, κύριε Χαρμαντά. Δεν θέλει ένταση. Θέλει όμως μεθοδικότητα. Δηλαδή, όπως είναι η ελιά, παίρνει κανείς το κλαδί, το σηκώνει και ένα-ένα το τραβά και φεύγει. Βέβαια, τώρα σας το δείχνω πολύ απλά. Κοιτάξτε πώς φεύγουνε, κοιτάξτε πώς φεύγουνε. Μ' αρέσει και ο ήχος, ε. Κοιτάξτε, είναι αυτό που λένε, ήχος απίθανος, με μεθοδικότητα, μαζεύεις, αφήνεις την άκρη και προχωράς στα επόμενα. Κοιτάξτε πώς είναι. Και τα παίρνεις με τη σειρά. Και ό,τι είναι ψηλώματα, έχουμε και τη σκάλα. Αν και είμαστε πρικισμένοι, καθίψως μπορούμε να λειτουργήσουμε μια χαρά. Κοιτάξτε πώς πάει. Να μου λύσετε μία απορία. Μία πάνω, μία. Ναι, 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 πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έχετε πείρα. Έχω βρει ένα ρυθμό. Έχετε ρυθμό. Η ζωή θέλει ρυθμό. Αυτό ακριβώς. Και η πολιτική θέλει ρυθμούς. Όλα θέλουν το ρυθμό τους. Όλα θέλουν τη μεθοδικότητά τους για να μπορείς να έχεις και αποτελεσματικότητα. Να μην σπαταλάς δυνάμεις στον αέρα. Κοινό στην πολιτική είναι να μην λες πολλά, απλά να βρεις μία μέθοδο, να κάνεις πράγματα, να είσαι αποτελεσματικός για να χαίρεται και αυτή η κοινωνία. Γιατί αυτή είναι η πολιτική. Εάν κοιτάζει κανείς αλότριες καταστάσεις, νομίζω ότι είναι και μη αποτελεσματικός και αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο για να καλύψει τις ατέλειές του και τις ασχήμιες του. Αυτό είναι. Επίλογος με νόημα. Έτσι θεωρώ τώρα αυτό που είπατε. Ναι, κύριε Χαραμαντά, γιατί τα πάντα έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Ό,τι κάνει κανείς, αν το κάνει κυρίως για το κοινωνικό σύνολο, πρέπει να είναι και προσεκτικός και να δουλεύει για το λαό.
όχι για καταστάσεις αλότριες, για καταστάσεις απλής ανακύκλωσης της εξουσίας ή οτιδήποτε άλλο πέρα από την αποτελεσματικότητα. Έχουμε ως πατρίδα τα θέματα μας, ως κοινωνία έχουμε τα θέματα μας. Εάν το κλίμα λοιπόν είναι στραβό, το φάει και ο γάιδαρος, νομίζω ότι δεν πάμε καθόλου καλά. Και η Κάλυμνος, όπως σας έχω πει, είναι ένας τόπος πανέμορφος, είναι ένας τόπος ο οποίος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, τα δικά του χαρίσματα, και γι' αυτό φιλοξένησε τόσους αιώνες εδώ τον κόσμο, χωρίς ποτέ αυτό το νησί να μην έχει αρκετό πληθυσμό. Και πάντα είχε την εξωστρέφειά του, τη δυναμική του, γιατί οι άνθρωποι φρόντιζαν για το κοινό καλό, όπως λέμε. Και όχι στο λόγο, αλλά στην πράξη. Σας είπε προηγουμένως η Μπέτη ότι ήρθαμε για μια πολιτική δήλωση, αλλά μας είπατε ότι ελιές προέχουν τώρα αυτή τη στιγμή. Μόνο θέλω μία απορία να μου λύσετε. Αν στην κριτική την οποία θα μας ασκήσετε, όχι σε εμάς, για το πολιτικό, τα πολιτικά δρόμενα, μέσα στην ατζέντα σας είναι και τα θέματα τα πρόσφατα της ΑΝΕΚ. Κοιτάξτε να δείτε. Η τραγωδία. Αυτό είναι όντως, αυτό είναι όντως τραγωδία. Εντάξει. Αυτό νομίζω ότι ήταν πέρα από οποιαδήποτε φαντασία. Πέρα. Είναι κάτι το οποίο έχει ταρακουνήσει συνθέμελα, θα έλεγα, την καλλιμνιακή κοινωνία. Όλα τα άλλα τα οποία λέγονται είναι μόνο λόγια. Και τα λόγια είναι απλές σκέψεις. Η ουσία είναι στις πράξεις. Το αποτέλεσμα, το έργο είναι στις πράξεις και όχι στα λόγια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε από τη μία πλευρά λόγια και η πράξη είναι ότι το σκάφος είναι στον πάτο της θάλασσας. Κύριε Μαΐλη. Ναι. Παρακολουθώ τον κύριο Μαστροκούκο. Η αλήθεια είναι ότι ενώ είπε ότι δεν θα κάνει πολιτική δήλωση, με κάποιο τρόπο έκανε. Εμείς θα περιμένουμε να ολοκληρώσει τις ελιές του και να μπορέσουμε να μιλήσουμε πιο διεξοδικά για να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοεί και τι πρεσβεύει η παράταξή του. Βεβαίως. Κύριε Μαστακούγκο, εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Μόνο τελευταία απορία που έχει να κάνει με τις ελιές. Βλέπω τις ελιές κάτω να είναι πάρα πολύ μικρές. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι καλή χρονιά για λάδι. Αυτή είναι η λεγόμενη κοροναϊκή. Είναι ψηλή, είναι λαδοελιά. Έχουμε και τις καλύμνικες, έχουμε και τις μεγάλες, τις πολύ μεγάλες ελιές οι οποίες γίνονται σχιστές. Α, πολύ ωραίες. Οι καλύμνικες γίνονται τσακιστές ή κατσιστές, όπως λέμε στην Κάλυμνο. Σκυπάμε πέτρα, ε. Ναι. Κάνουμε διάφορα και περνάμε. Άρα αυτές είναι δηλαδή καθαρά για λάδι. Αυτές είναι για λάδι, ναι. Μάλιστα. Είναι η λεγόμενη κορονοϊκή. Λοιπόν. Καλή δύναμη, καλή δουλειά. Και θα τα ξαναπούμε όταν θα μπούμε στους ρυθμούς της πολιτικής κριτικής. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.